Της υπηρεσίας Αθηνών, ιατροδικαστής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καρακούκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Χατζηκώστα. Θα ήθελα ως πρώτη ερώτηση να σας ρωτήσω τι είδους απαντήσεις μπορεί να μας δώσει μια μεταθανάτια εξέταση όταν εντοπίζεται μια σωρός σε κατάσταση σαπωνοποίησης. Ναι. Ακούστε, κυρία Χατζηκώστα. Στην ιατροδικαστική η οριοθέτηση των ενεργειών του δράστη και κατά ακολουθία του προφίλ του δράστη και της χαρακτηριστικής υπογραφής του, όπως λέμε στην ιατροδικαστική, προκύπτει από όλες αυτές τις ενέργειες που κάνει ο δράστης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο δολοφονεί, κακοποιεί, εχμαλωτίζει έστω το θύμα. Παρέχει ξεκάθαρες ενδείξεις ότι μια σειρά από εγκλήματα έχουν διαπραχθεί από αυτό το άτομο, από το ίδιο άτομο. Και έτσι λέμε χαρακτηριστικά ότι αφήνει την σε εισαγωγικά υπογραφή του. Επιπροσθέτως, ο νεκρός, σε γενικές γραμμές, αποτελεί τον άφωνο μάρτυρα των γεγονότων και καταστάσεων που συνέβησαν λίγο πριν το θάνατό του. Και εξηγούμε τι λέω. Ναι. Ο ειδικός επιστήμονης, ο ιατροδικαστής, που εξετάζει και σε εισαγωγικά ανακρίνει τον νεκρό, πρέπει να ανοιχνεύσει με ορθό τρόπο και να αποδώσει τη σωστή σημασία στα χαρακτηριστικά της βίας που έχει υποστεί ο νεκρός, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως άφωνος μάρτυρας. Και όπως έχω δηλώσει κατ' επανάληψη, ο άφωνος μάρτυρας είναι ο κατεξοχήν αξιόπιστος μάρτυρας μέσα στον κύκλωνα των ψευδομαρτύρων που παραπλανούν καθημερινά τη δικαιοσύνη. Και εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα που ασχολείστε με το καθημερινό ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη σαπωνοποίηση, η σαπωνοποίηση είναι μια παραλλαγή της προόδου των πνευματικών φαινομένων, δηλαδή των συμπτικών καταστάσεων που έχουν επέλθει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η σαπωνοποίηση μπορούμε να πούμε ότι κατά ένα μέρος, όχι απόλυτα, διευκολύνει την εξέταση σε ορισμένα σημεία, γιατί διατηρεί περισσότερο τα μαλακά μόρια από ένα πτώμα από το οποίο βρίσκεται σε πλήρη κατάσταση σύψης. Δηλαδή μπορεί σε ορισμένες να εξηγήσει με ποιο τρόπο επήλθε ο θάνατος πιο εύκολα από ό,τι θα μπορούσε μια σωρός η οποία ήταν εκτός υγρού στοιχείου. Ναι, μπορεί κοιτάξτε, να καταδείξει αν είναι όντως στραγγαλισμός, όπως έχει ομολογήσει ο ίδιος. Ακριβώς. Από το ρεπορτάζ τώρα που άκουσα, το ρεπορτάζ το δικό σας, γιατί δεν έχω εγώ ενεργήσει, ούτε έχω εκεί τις σωρούς, είναι άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα στην Κύπρο. Σε γενικές γραμμές όμως σας λέω ότι ο στραγγαλισμός που αναφέρετε μπορεί να προκύψει από την εξέταση οστικών τμήματων που βρίσκονται στην περιοχή του λαιμού. Και έτσι λοιπόν από την εξέταση αυτών των οστικών τμήματων, τα οποία διατηρούνται αυτά τα οστικά τμήματα, μπορεί να προκύψει εάν υπάρχει ο στραγγαλισμός. Έτσι λοιπόν για το στραγγαλισμό δεν νομίζω να υπάρχει τόση δυσκολία όσο υπάρχει για άλλους μηχανισμούς θανάτου. Σε περίπτωση που είναι ένα σενάριο το οποίο έχει ακουστεί και το οποίο βεβαίως δεν είναι επιβεβαιωμένο, απλώς θα θέλαμε να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής, δεν εστιάζουμε κάπως συγκεκριμένα, μπορεί να αποδειχθεί στη μεταθανάτια εξέταση μετά από τόσο καιρό μια σωρού σε υγρό στοιχείο? Αυτό εξαρτάται, κυρία Χατζηκώστα, εξαρτάται από το γεγονός σε τι κατάσταση θα δουν οι συνάδελφοι τη σωρό του άτυχου νεκρού ατόμου. Μπορεί να είναι δηλαδή σε μια κατάσταση που βέβαια είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, έως και αδύνατο μετά από τόσο καιρό, να βρεθούν σημεία κακοποίησης τα οποία να είναι εξωτερικά. Έτσι. Εξωτερικά σημεία κακοποίησης δεν πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν. Τώρα, εσωτερικά, σε οστικά τμήματα, αυτά μπορεί να βρεθούν. Μάλιστα. Κύριε Καρακούκη, εσείς είστε ένας ιατροδικαστής με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και δεν μπορώ να δεν σας ρωτήσω σε σχέση με τις υποθέσεις που έχετε ασχοληθεί εσείς, κυρίως στον ελλαδικό χώρο. Ποια είναι εκείνη που σας έχει στιγματίσει περισσότερο? Κοιτάξτε, στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά σειρά ή δολοφόνων
Είναι παραδείγματος χάρη ο στραγγαλιστής των γυναικών, ναι, των Ιερόδουλων, ο οποίος δρούσε στην Ελλάδα, ας πούμε, και περί την δεκαετία του 1990, ο οποίος στραγγάλιζε, έχει στραγγαλίσει 3 κοπέλες, οι οποίες ήταν ιερόδουλες, γιατί το αφήγημά του ήταν ότι ήθελε κάτι να ισχυριστεί με αυτές τις ενέργειες που έκανε, κάτι ήθελε να αποδείξει σχετικά με συγγενικό του πρόσωπο. Επιπροσθέτως, όταν μιλάμε για αφήγημα και για υπογραφή του δράστη, χαρακτηριστικός είναι και εκτός Ελλάδος, ας πούμε, να σας πω ένα περιστατικό, είναι αφορά το στραγγαλιστή της Βοστόνης, ναι, ο οποίος στην περίοδο 1962-1964 δολοφόνησε 13 γυναίκες στην περιοχή της Βοστόνης, και ο οποίος, αφού τη στραγγάλιζε με το καλσόν τους, άφηνε δεμένο με ένα χαρακτηριστικότατο τρόπο το καλσόν στο λαιμό του θύματος, έτσι θέλοντας να παραστήσει ότι με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει το ότι υπέφερε από τη μητέρα του. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό στην ιατροδικαστική λέμε ότι ο δράστης, ειδικά οι κατασυρώοι δολοφόνοι, αφήνουν τη χαρακτηριστική υπογραφή τους και δρούν με ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Όσον αφορά το μηχανισμό δράσης, έτσι παρουσιάζουν το αφήγημά τους. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, εδώ στην Κύπρο, σύμφωνα με τα όσα έχουν ακουστεί επισήμως ενώπιον δικαστηρίου και τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς η δίκη, όπως γνωρίζετε, δεν έχει αρχίσει ακόμη, αναμένεται, έχουμε δει ότι υπάρχουν 7 θύματα. 2 από τα θύματα είναι μικρά κορίτσια. Τα υπόλοιπα 5 είναι γυναίκες. Είναι όλες αλλοδαπές και όχι ημεδαπές. Όμως βρέθηκαν με διαφορετικό τρόπο να τις έχει πετάξει, κάποιες σε φρεάτιο, κάποιες σε λίμνες και μία σε πεδίο βολής. Ναι. Θα μπορούσε να βρεθεί μία συνέπεια, μία συνέχεια, μία ακολουθία σε σχέση με όλα αυτά, παρόλο που φαίνονται διαφορετικές περιπτώσεις. Κοιτάξτε, σε αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν έχω εξετάσει τις όρους των ατόμων, ας πούμε, τα οποία έχουν ανεβρεθεί. Ίσως οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εξετάσει συγκεντρωτικά τις ορούς των νεκρών θα μπορούσαν σε κάποιο παρανομαστή, κοινό παρανομαστή στο μηχανισμό της δράσης αυτού του ατόμου θα έχουν βρει. Οπότε θα υπάρχει κάποια απάντηση σε όλα αυτά που έχει κάνει. Ναι, η οποία προφανώς και θα βρεθεί στην πορεία, καθώς τουλάχιστον σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο στραγγαλισμός ήταν το βασικό στοιχείο στη δράση του. Ναι, ο στραγγαλισμός, όπως σας είπα, έχει χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία ψάχνουμε και είναι κυρίως από τα οστά στην περιοχή του λαιμού. Εκεί ψάχνουμε το στραγγαλισμό. Οπότε κάτι μπορεί να βρεθεί από εκεί, γιατί τα οστικά τμήματα παραμένουν, ας πούμε, τις περισσότερες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρακούκη, που ήσασταν στο μεσημέρι και